δυνατούς ανέμους. Η υπόλοιπη όμως Ελλάδα θα έχει να κάνει επίσης με σφοδρούς βόρειους βορειοανατολικούς ανέμους εντάσσεως 8-9, τοπικά και 10 από φόρ μέσα είναι συμπεριλαμβανομένες και της Αττικής φυσικά σε αυτή την πρόγνωση. Η θερμοκρασία σε χαμηλά επίπεδα εξαιτίας των βοριάδων και φαίνεται ότι θα υποχωρήσουν αυτοί οι βοριάδες σταδιακά από την Παρασκευή. Και έχουμε ένα άλλο θέμα τώρα, με ένα βαρομετρικό χαμηλό, το οποίο λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες εδώ μέσα από τη συχνότητα της ΕΡΤ, ότι πάει να δημιουργηθεί μεταξύ Σικελίας και Ιωνίου και πάει να πάρει τη μορφή ενός μεσογειακού κυκλώνα, έτσι όπως ήθελαν τα περισσότερα προσωπικά στοιχεία. Υπάρχει μια έντονη διχογνωμία τώρα με τα τελευταία προσωπικά στοιχεία για το πόσο και αν θα σχηματιστεί τελικά και πού θα πάει αυτό το σύστημα. Απλά, όσοι μας παρακολουθούν από τα δυτικά, κεντρικά και τα νότια τμήματα της χώρας και όχι μόνο βασικά, να παρακολουθούν τα δελτία καιρού τις επόμενες ημέρες για να δούμε τι θα συμβεί με αυτό το σύστημα. Αν περάσει τελικά πάνω από την Ελλάδα ή αν θα εξασθενήσει κινούμενο σε άλλες περιοχές. Σάκη, μόνο για ανέμους μιλάμε και μποφόρ ή θα έχουμε και βροχές. Γράφτηκε και κάπου και ακούστηκε και για χιόνια. Αν σας πω ότι μου στείλανε μήνυμα προηγουμένως από την Βέρεια που έλεγαν ότι πασπαλίζει ελαφρώς τις κορυφές του Βερμίου πριν από λίγο. Μάλιστα. Δηλαδή είχαμε μια στενή χιονόπτωση, αλλά οι βροχές δεν φαίνεται προς το παρόν να έχουν να είναι κάτι το ιδιαίτερο. Από αύριο ίσως βρέξει λίγο περισσότερο στην Ανατολική Στερά και Πελοπόννησο και Κρήτη. Στην ουσία παρακολουθούμε αυτό το σύστημα και αυτό με βλέπετε διστακτικό. Διότι η πορεία αυτού του συστήματος, ενός σοβαρού συστήματος, ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει. Και μέσα στην ημέρα και αύριο το πρωί θα πρέπει τα πράγματα να έχουν ξεκαθαρίσει σταδιακά. Και αυτό το πασπάλισμα μας στείλει καμιά φωτογραφία και βίντεο εδώ στο απευθείας παπάκι.